Πρώτα από τον Αντώνη Ατζολέτο και τον Sky μάθαμε κυρίε και κύριοι όλοι σήμερα το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Αντώνη και συγχαρητήρια yeah. για αυτή την πρωτιά. Έχει έχεις πολύ αναλυτικό παρασκήνιο για όσα έγιναν. Δηλαδή για το παρασκήνιο της απόφασης του Αλέξη Τσίπρα, πώς, πώς, κατέληξε σε αυτή την απόφαση, πώς το ανακοίνωσε στους συνεργάτες του, πώς έφτασε στο Ζάπιο. Πες μας, σε ακούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Κυριακή βράδυ, ο Αλέξη Σύπρα δίνωνε παρόν στην επόμενη εκλογική μάχη. Από εκεί και πέρα, κύλησε πολύ νερό στα βλάκι. Τη Δευτέρα το πρωί, ο Αλέξη Σύπρα επέλεξε να μην πάει στην Κουμουνδούρου. Αυτό προκάλεσε κάποια αίσθηση. Οι πληροφορίε που έχουμε είναι ότι είχε μια πρώτη επικοινωνία με κάποια στελέχη, όχι επικοινωνία ουσία. Mm. Όλοι περίμεναν πώ θα είναι η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ, μένοντα στι δηλώσει του. Τη Κυριακή. Δεν είχε ανοίξει όμω τα χαρτιά του και κανεί δεν ήξερε πού βρισκόταν αυτέ τι μέρε, σωστά. Ακριβώ. Ήταν στο σπίτι του, δεν έφυγε από το σπίτι του, απλώ από ένα σημείο και μετά αυτή η μικρή επικοινωνία που υπήρχε σταμάτησε. Mm. Και μα εξηγούσαν στελέχη την Τρίτη, α πούμε, πω είναι φυσιολογικό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρει αποφάσει, πρέπει να κάνει έναν οδικό άξονα, δεν θέλει να συνομιλεί συνέχεια με στελέχη που όντω πήγαιναν πολύ στην Κουμουνδούρου. Είχε μείνει εκεί με την οικογένειά του, από ένα σημείο και μετά. Δεν έστελνε μηνύματα, α, δεν σήκωνε το τηλέφωνο και καθόταν α, να σκεφτεί πώ ακριβώ θα κινηθεί την επόμενη Απομονώθηκε, ημέρα. Απομονώθηκε λοιπόν. Απομονώθηκε. Είχαμε ε, το πρώτο μήνυμα χθε το βράδυ, το πρώτο σήμα, mm -hmm. ότι θα συνεδριάσει το εκτελεστικό γραφείο. Τι σημαίνει αυτό, πω θα είχαμε την πρώτη εικόνα για το πώ θα κινηθεί ο Αλέξ Τσίπρα. Ήρθε στα μηνύματά μα χθε το βράδυ. Και σήμερα το πρωί. Όλοι περιμέναμε τι ακριβώ θα πει. Ο κύριο Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίε, ΣΥΑ πήγε στο γραφείο του στην τελευταίος, σε σχέση με τα άλλα στελέχη του εκτελεστικού γραφείου. Και μισή ώρα πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, ήταν προγραμματισμένη στι 11, πήγε σε ε, άνθρωπο του γραφείου τύπου και του είπε πω 12.30 ώρα θα κάνω δηλώσει στο Ζάπιο. Άλυστε, και... Εκεί το πρώτο σοκ, φαντάζομαι. Ναι, το πρώτο σοκ. Παγωμάρα, παγωμάρα σε εμά που το μάθαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να εκτιμήσουμε ακόμα τι ακριβώ θα μπορούσε να συμβεί. Και παγωμάρα στα στελέχη τα οποία δεν είχαν α, κάποια εικόνα. Τι του είπε, τι του είπαν. Λοιπόν, ξεκινάει το εκτελεστικό γραφείο γύρω στι 11 και 10, 11 και 4 και με το που μπαίνει μέσα ο Αλέκ Τσίπρα μπορούμε να περάσουμε να δούμε την πρώτη του ΑΤΑΚΑ που έδωσε το στίγμα, mm. κάποιες αποφάσεις τις παίρνει με το μαξιλάρι σου, δεν είναι προς διαβούλευση, είναι μια αμετάκλητη απόφαση η αποχώρησή μου από την Προεδρία. Και εκεί αρχίζουν οι ερωτήσεις, βροχή από τα στελέχη, γιατί δεν είχαμε επικοινωνία μαζί σου, γιατί δεν μας πήρε τηλέφωνο, να το συζητήσουμε, να δούμε λίγο τι ακριβώς σκέφτηκες. Ο κύριος Σύπρας ήθελε να μείνει μόνος του, να πάρει την απόφαση μόνος του. Και εκ των υστέρων πριν από λίγο μάθαμε πως ενδεχομένως ένα με δύο στελέχη πριν τη συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου να ήταν αυτά τα οποία γνώριζαν τι ακριβώ θα πει. Όταν λοιπόν ερωτήθηκε mm -hmm. ο κύριο Σύπρας γιατί αυτέ τι μέρε δεν είχε επικοινωνία μαζί του, τρία 24 ώρα, οι πληροφορίε αναφέρουν ότι ο κύριο Τσίπρα του απάντησε το σκέφτηκα τρεις μέρες, μέτρησα τι συμφέρει το κόμμα, την αριστερά και με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να διευκολυθούν οι εξελίξεις. Αντώνη, τελικά τι ήταν αυτό κατά τη γνώμη σου, κατά την εκτίμησή σου ή κατά τις πληροφορίες σου που τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση, πώς έκρινε δηλαδή. Εκείνη τη στιγμή κάποια στελέχη πρέπει να σου πω λίγησαν κιόλα, ανάμεσα σε αυτού η κυρία Ξενογιανακοπούλου. Yeah. Και επειδή ουσιαστικά μπήκε αυτό το ερώτημα, τι τον οδήγησε, ο κύριο Σύπρα, η τρίτη του απάντηση που έδωσε ήταν ότι καταλαβαίνω ότι επηρεάζει και όλου σα αυτή η απόφαση πάνω σε αυτό το οποίο είπε, Σία, και έχει ρίσκο, αλλά θα δουλέψουμε όλοι μαζί ώστε να το ελαχιστοποιήσουμε το ρίσκο. 40 λεφτά κράτησε όλο αυτό. Όχι πολύ, καμία πολιτική συζήτηση, συναισθηματική συζήτηση. Και μάλιστα αρκετή κουβέντα για το πώ γνωρίστηκαν ορισμένοι, πώ πορεύτηκαν αυτά τα 15 χρόνια. Μια νοσταλγικές νοσταλγικέ πια συζητήσει. Πέρασαν στη, στην επόμενη φάση, δηλαδή. Δεν υπήρχε πολιτική πλέον πάνω στο τραπέζι, εφόσον ο Αλέξη Τσίπρα είχε ανακοινώσει οριστικά και μετάκυλα τι αποφάσει του. Και τον είδαμε βγαίνοντα πια από το ζάπιο όπου και εκεί είχε λίγου ανθρώπου, πολύ λίγου είχε δίπλα του, να τον περιμένει η σύζυγό του μέσα στο αυτοκίνητο. Μέσα στο αυτοκίνητο και απ' έξω τον περίμεναν κάποιοι συνεργάτε του, κυρία Τσαπανίδου, ο κύριο Βασιλιάδη, ο κύριο Μπάμπη Παπαδάκη, ο κύριο Καλπαδάκη, ο διπλωματικό σύμβουλο. Τώρα, τι ζήγησε και οδηγηθήκαμε. Και βλέπουμε εδώ πώ. Η εικόνα αυτή με την, την κυρία. πλάτη, ναι, στον νόμο, χαμογελώντα όμω. Ε, με ένα πλατή χαμόγελο η κυρία Μπαζιάνα αυτή η φωτογραφία έχει τραβηχθεί αφού ε, έκανε την ανακοίνωση ε, και μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο κύριο Τσίπρας ε, η σύζυγός του που φαίνεται τελικά ότι ήταν και η μόνη ή από τους ελάχιστους ανθρώπους που γνώριζαν Σε αυτά τα τρία 24 ώρα ας... τα οποία επέλεξε να μείνει μόνο στο Αλέξη Τσίπρας ε, Τώρα, σε αυτό που με ρώτησε και είναι το βασικό πώ οδηγήθηκε εκεί. Ε, σιά, το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ από την Κυριακή και μετά ήταν πάρα, πάρα πολύ βαρύ. Ε, και αυτό το καταλαβαίναμε καταρχά από τι διαφορετικέ απόψει που έβγαιναν προ τα έξω. Έβγαιναν οι προεδρικοί και λέγανε να πάμε γρήγορα στι διαδικασίε. Να το τρέξουμε μέσα στον Ιούλιο, mm. να έχουμε νέο ναι. πρόεδρο, να κάνουμε συνέδριο με του ίδιου συνέδριου, διαρκέ συνέδριο, προκειμένου να όλα να γίνουν γρήγορα. Όχι, έλεγε η Ασογκαματέα στην Πολίτευση. Θέλουμε να πάμε στα τέλη του έτου. Δεν θέλουμε fast track διαδικασίε. Το ίδιο κάνατε και το 19. Θα τα βρούμε όλα μπροστά μα. Ο ένα έλεγε μήνε, ο άλλο έλεγε διαρχία, ο άλλο έλεγε να δούμε. Ήταν κάπω βαλτωμένο το πράγμα. Και μια συζήτηση για τη διαρχή, η οποία προκάλεσε μεγάλη αίσθηση. Mm. Γύρισε πίσω τον ΣΥΡΙΖΑ στην εποχή Αλαβάνου Τσίπρα, εποχέ που έχουν ξεπεραστεί. Το 4,6 δεν θέλει κανεί να το συζητάει πλέον στην Κουμουνδούρου. Και υπήρχε αισία και αυτό το επεισόδιο με τον κύριο Τζανακόπουλο και τον κύριο Ρίγα. Το, το οποίο, οποίο ήταν πολύ άγριο τελικά. Το οποίο ήταν αρκετά άγριο, όπω μαθαίνουμε, για τη διεύρυνση. Δεν ήταν μόνο λεκτικό. Ε, 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 ξεπέρασαν τα όρια. Και μάλιστα κάτι το οποίο μεταδώσαμε επίση πρώτη στο ΣΚΑΙ το πρωί ήταν πω υπήρχε μια πληροφορία που επιβεβαιώθηκε ότι. Ο κ. Ζανακόπουλο, μετά από αυτό το επεισόδιο, είχε στείλει μια επιστολή παρέτησή του από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Μαθαίνουμε βεβαίω, επειδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα, κομματικά στελέχη λένε πω ο κύριος Ζανακόπουλο θα παραμείνει κανονικά ε, στη Αν θέση άρα του. άρα χρειαζόταν μια αποσυμπίεση, την οποία οπωσδήποτε δίνει αυτή η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, πυροδοτώντα βεβαίω ραγδαίε εξελίξει. Γι' αυτέ θα συζητήσουμε σε λίγο, γιατί έχει ε, ε, κι άλλο ρεπορτάζ πολύ ενδιαφέρον. Θα σε βρούμε λοιπόν στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ Αντώνη προ το παρόν.